Καταρχήν να ξεκινήσω από αυτά που γίνανε τέλος πάντων. Ήταν μια καλές ημέρες, ας το πούμε, και όλη η εβδομάδα θα έλεγα ότι ήταν ανεβασμένη. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το τελείως εξαιρετικό κτλ. Αλλά σίγουρα ήταν πολύ καλύτερα από καθημερινές ημέρες. Μπροστά μας έχουμε τις γιορτές. Προχτές κάναμε συμβούλιο για να αποφασίσουμε για το εορταστικό ωράριο. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μαζί με το Δήμο με το άναμα του δέντρου στις 13 του μηνός που έχει κανονίσει και κάποια happen, κάποια συναυλία μου φαίνεται και τα λοιπά. Και είπαμε να συμπέσουμε και εμείς έτσι. Ξεκινάμε από εκείνες τις ημέρες, πρωί, απόγευμα κανονικά. Την Κυριακή 18 του μηνός 11 με 5 και τις παραμονές είναι 9 με 7 το απόγευμα. Και την παραμονή της, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και οι Κυριακές πώς θα διαμορφωθούν? Υπάρχουν κάποιες Κυριακές που πρέπει να είναι ανοιχτές τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, πριν, μετά? Κοίταξε, ή η τελευταία Κυριακή νομίζω. Η τελευταία Κυριακή είναι που ουσιαστικά, επειδή πέφτει Κυριακή τώρα και τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, η 18 είναι που έχουμε πει ότι θα είμαστε και ανοιχτά. Να πω δύο πράγματα ακόμα, ότι το κάναμε στις νύχτες εμπορίου το διήμερο αυτό με τα δώρα και είδαμε ότι είχε πολλή ανταπόκριση και το επαναλαμβάνουμε και αυτή τη φορά μέσα στις γιορτές με δώρα που θα είναι από καταστήματα της πόλης, πολύ σημαντικά, κάποιο ρολόι, κινητά τηλέφωνα, τέτοια πράγματα. Θα ενημερωθεί το κοινό και από την, δηλαδή όταν θα βγει το πρόγραμμα θα έχει επάνω και αυτά και πώς μπορεί κανένας να συμμετάσχει και αν είναι ο τυχερός να κληρωθεί τέλος πάντων. Και κανονίζουμε και κάποιες άλλες δράσεις που θα τις πούμε εν καιρό με άλλους φορείς της πόλης, για να βοηθήσουμε γενικώς να υπάρχει μια κίνηση μέσα στο εορταστικό κλίμα. Θα μας πείτε και δύο λόγια, πώς πάει η κίνηση γενικά στα καταστήματα, τι σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας, οι εμπόροι, οι καταστηματάρχες, πέρα ότι διανύουμε μια οικονομική διαδικασία και εποχή η οποία είναι λίγο δυνηρή για τον καταναλωτικό. Η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο 15ήμερο, αν εξαιρέσουμε τις ημέρες αυτές του Black Friday, ήταν λίγο πιο πεσμένα τα πράγματα, άλλαξε και ο καιρός, είναι και το κρύο, ο κόσμος σκέφτεται λίγο και τη θέρμανση, έχει ανέβει και η ενέργεια σε αυτά τα επίπεδα, τέλος πάντων τα πολύ δύσκολα για όλο τον κόσμο. Θα έλεγα ότι εκεί είδαμε μια κάμψη, ας το πούμε έτσι, της κίνησης. Περιμένουμε ότι τώρα πια με τις γιορτές θα αλλάξει γενικά και η ψυχολογία του κόσμου, γιατί κακά τα ψέματα η ψυχολογία παίζει πολύ βασικό ρόλο σε συνάρτηση πάντοτε με την τσέπη. Συνήθως ο κόσμος τι διαλέγει, την ποιότητα ή και την ποσότητα ή και την καλή τιμή? Ο κόσμος προσπαθεί να τα συνδυάσει όλα, να πάρει το καλύτερο δυνατό στην καλύτερη δυνατή τιμή. Και λογικό είναι, και όλοι σαν καταναλωτές το ίδιο θέλουμε. Προσπαθούμε όλα να τα συγκεράσουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε. Και τι έχετε να πείτε για τις ιντερνετικές αγορές? Πόσο έχει πλήξει τον εμπορικό κόσμο της πόλεως μας και γενικά τις επαρχιακές πόλεις της χώρας μας? Σαφέστατα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ας το πούμε έτσι, της εμπορικής κίνησης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ προσπαθούμε με άλλους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δηλαδή είναι το σέρβις μας, είναι η επαφή που έχουμε με τον κόσμο, το οποίο αυτό, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει τώρα μέσω ίντερνετ. Ενδέχεται να έχουμε και κάποιες εκτόσεις εορταστικές με το εορταστικό πρόγραμμα? Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη ή είναι στην θέση του κάθε καταστηματάρχη εμπόρου? Αυτό, όπως γίνεται ακόμα και στις νύχτες εμπορίου που κάναμε, όπως γίνεται και στο Black Friday κτλ., το τι προσφορές μπορεί να κάνει ο καθένας στο μαγαζί του είναι τελείως ανεξάρτητο από τον εμπορικό σύλλογο. Ούτε μπορεί ο εμπορικός σύλλογος να μπει στο κάθε μαγαζί και να πει θα κάνεις αυτό ή το άλλο. Ο καθένας κινείται με βάση αυτό που μπορεί και που δύναται και την ανάγκη που έχει, να το πω έτσι. Υπάρχουν καταστήματα, για να κλείσουμε, οι οποίοι έχουν κάποια συγκεκριμένη δουλειά και δεν έχουν τις δυνατότητες να πάρουν κάποιους υπαλλήλους, διότι τα οικονομικά είναι σφιχτά.
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, συνεργάζεστε με τον ΟΑΕΔ να υπάρχει και συνεισφορά του κράτους για να έχετε κάποιους εργαζόμενους? Εμείς γενικώς έχουμε επαφή με τον ΟΑΕΔ σε διάφορα επίπεδα και σε αυτό μπορούμε να βοηθάμε τα μέλη μας που ενδιαφέρονται για τέτοια και είμαστε και ανοιχτοί για προτάσεις. Τώρα από εκεί και πέρα το οικονομικό πια και το πώς μπορεί να βοηθηθεί ο κάθε επαγγελματίας, γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος δεν μπορεί να βοηθήσει οικονομικά, ας το πούμε έτσι, αυτό γίνεται κάθε φορά με τα κρατικά προγράμματα κτλ. Και το μήνυμα ποιο είναι για τους καταναλωτές εδώ της Τρίπολης, γιατί να προτιμήσουν τα μαγαζιά της πόλεως μας? Γιατί να προτιμήσουνε? Γιατί είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας τώρα? Γιατί μεθαύριο θα είναι τα παιδιά τους, μεθαύριο θα είναι τα εγγόνια τους και πάει λέγοντας. Αν όλα κλείσουνε, τι θα μείνει στην Τρίπολη?